Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε αυξήσεις που φτάνουν ακόμα και το 50% οδηγεί ο χάρτης των νέων αντικειμενικών αξιών, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι να κληθούν φέτος να πληρώσουν αυξημένο ένφια. Μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, στα Χανιά, στην Μύκονο, στη Σαντορίνη και σε άλλα τουριστικά νησιά των Κυκλάδων, καθώς και σε παραλιακές περιοχές με εξοχικές και τουριστικές κατοικίες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεγάλες αυξήσεις θα γίνουν στη Μεσσηνία, στη Χαλκιδική, στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας και σε άλλες περιοχές που έως πρόσφατα χαρακτηρίζονται υποβαθμισμένες, αλλά λόγω διαφόρων έργων έχουν πλέον αναβαθμιστεί σημαντικά, όπως οι περιοχές του Φαλήρου και της Καλυθέας. Με γεωμετρικούς ρυθμούς αυξήθηκε ο αριθμός των πληστηριασμών το πρώτο τρίμηνο της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ξεπερνώντας τους 6.000 από τις αρχές του έτους. Μόνο τον Μάιο διενεργήθηκαν περίπου 3.000 πληστηριασμοί. Έτσι λοιπόν, οι τράπεζες αναμένεται να ξεπεράσουν κατά 50% τον στόχο των 15 με 18.000 πληστηριασμών που είχαν δηλώσει στον υποπτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2018. Βέβαια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των τραπεζών, η συντριπτική πλειοψηφία των ακινήτων που επισπεύδουν καταλήγει στον ισολογισμό τους, αφού αγοράζουν το 80 με 87% των ακινήτων που βγαίνουν στο ηλεκτρονικό σφυρί. Παρότι ο SSM έχει διαμηνήσει πως οι τράπεζες δεν είναι εταιρείες real estate, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτιμούν πως είναι λογικό να στηρίξουν μια αγορά που τώρα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Με εντατικούς ρυθμούς, μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί διαδικασία έγκρισης των συμβάσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά της Κρήτης, νοτιοδυτικά της Κρήτης και για την θαλάσσια περιοχή στην Δυτική Ελλάδα, καθώς η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή Υδρογόνων Ανθράκων βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των συμβάσεων. Οι συγκεκριμένες παραχωρήσεις προσέλκυσαν το ενδιαφέρον διεθνών ομίλων, όπως είναι η γαλλική Total, η αμερικανική Exxon Mobil και η ισπανική Repsol, με τις δύο πρώτες να διεκδικούν μαζί με τα ΕΛΠΕ τις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης και την τρίτη να διεκδικεί σε κυροπραξία επίσημα τα ΕΛΠΕ τις έρευνες στο Ιόνιο. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 784,60 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,60% ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.